Καλησπέρα σε όλους με υγεία. Ελπίζω να είστε πολύ πολύ καλά. Είναι τιμή και χαρά σήμερα να βρίσκομαι κοντά σας σε αυτή την τελευταία ημέρα του Ιουλίου, μέσα στο καλοκαίρι. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου και σήμερα σας καλωσορίζω σε μια ενημέρωση που αφορά την υγεία μας, πώς μπορούμε με εξετάσεις αίματος, με αποδείξεις, να πιστοποιήσουμε το τι συμβαίνει στο σώμα μας και πώς μπορούμε να αντιστρέψουμε, να κάνουμε reverse engineering στο θέμα της υγείας μας μέσα σε 120 μέρες με απόδειξη. Κοντά μας σήμερα γι' αυτό ένας άνθρωπος που είναι ειδικό στο κομμάτι της υγείας, ένας άνθρωπος που είναι υγιεινολόγος, τεχνολόγος, που έχει τεράστια αγάπη και σχέση με τη ροκ μουσική και γι' αυτό είχαμε τέτοιου είδους εισαγωγή. Και μιας και υπόσχεται και υιοθετεί το rock style, όπως καταλαβαίνετε, γι' αυτό και τα μακριά μαλλιά σε αντίθεση με εμάς, και τα λοιπά και τα λοιπά. Έχει πάρα πολύ αγάπη στην φύση και γενικά δεν είναι άνθρωπος που θα ήθελε να ζει σε πόλεις, οπότε μας εκπέμπει από τον Αλμυροπόταμο της Ευβοίας, ένα μαγευτικό μέρος, ένα ησυχαστήριο από ό,τι έχω δει τουλάχιστον ακόμα, δεν έχει τύχει να πάω. Έχει ασχοληθεί παραδοσιακά, ήταν εκπαιδευτικός στο κομμάτι της μέσης εκπαίδευσης και καθηγητής κιθάρας. Εν τέλει ασχολήθηκε πάνω στο κομμάτι της υγείας όντας θεραπευτής Botec. 21 χρόνια συνεργάζεται και ασχολείται με φαρμακευτικές και με γιατρούς και γνωρίζει απ' έξω κανένα κατά τι συμβαίνει στο ανθρώπινο σώμα. Και σήμερα θα μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει με τον τρόπο που αλλάζει η καθημερινότητά μας σήμερα και πώς αυτό επηρεάζει τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Χωρίς πολλά λόγια, περαιτέρω, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Διονύση Φιλόπουλο. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ. Καλησπέρα και από μένα σε όλους. Συγχαρητήρια που μια τέτοια ζεστή μέρα είστε όντως εδώ και θέλετε να μάθετε για το πώς μπορείτε να προασπίσετε την υγεία σας, να την προστατεύσετε και αν είναι ανάγκη να το κάνετε αυτό και αν υπάρχουν επιλογές ώστε να το κάνετε αυτό. Οπότε, απαριθμώντας σιγά σιγά την ατζέντα μας, γιατί είναι ουσιαστικά ένας διάλογος, παρόλο που φαίνεται μονόλογος, δεν είναι, γιατί κάπου θα συμφωνείτε, κάπου θα διαφωνείτε, κάπου θα έχετε απορίες. Εδώ δεν ερχόμαστε να παρέχουμε ιατρικές συμβουλές, ερχόμαστε όμως να δούμε πώς λειτουργεί το ανθρώπινο σώμα, αν χρειάζεται προστασία από τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα και ποια μπορεί να είναι δυνητικά αυτή η προστασία. Επιτρέψτε μου λοιπόν να μοιραστώ την οθόνη μαζί σας. Ωραία. Ελπίζω να βλέπετε αυτά που βλέπω. Ωραία. Εφόσον είμαστε OK, μπορούμε να προχωρήσουμε. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με το σύγχρονο τρόπο ζωής, θέλουμε να περνάμε καλά, έτσι να νιώθουμε καλά, να είμαστε σε φόρμα. Αλλά ταυτόχρονα, ενώ έχουμε αυξήσει το προσδόκιμο επιβίωσης από τα 62 στα 79 χρόνια, αυτά τα 17 χρόνια δεν συνοδεύονται με ανάλογη ποιότητα ζωής. Συνήθως αναφύονται τα περισσότερα προβλήματα για την υγεία μας. Οπότε, κάποιοι από εμάς αναρωτηθήκαμε γιατί. Και κάποιοι από εμάς εννοώ και σε διεθνές επίπεδο, γιατί έτσι βρέθηκε η λύση, αν υπάρχει πρόβλημα. Φαντάζομαι να συμφωνούμε λοιπόν ότι ενώ έχουμε πολλά φάρμακα, έχουμε όλη τη γνώση, έχουμε την τεχνολογία υπέρ μας, και ο τρόπος διαβίωσης, αλλά και οι συνθήκες, τελικά δεν ευνοούν να έχουμε μακροπρόθεσμα καλή υγεία, ποιοτική υγεία. Ουσιαστικά, δεν συμβαδίζει η βιολογική ηλικία με τη χρονολογική ηλικία. Συγγνώμη, η βιολογική ηλικία με τη χρονολογική ηλικία. Υπάρχει χρονολογική ηλικία, η οποία είναι πόσο ετών είμαστε, από τότε που γεννηθήκαμε, αυτή η διαφορά των ετών με το σήμερα. Και υπάρχει βιολογική ηλικία, πώς πραγματικά και πόσο πραγματικά υγιείς είμαστε μέσα μας. Κάποιοι από εμάς είμαστε, καλή ώρα, εγώ είμαι 55, μπορεί να φαίνομαι 65, 70. Μπορεί να φαίνομαι όμως 45. Μπορεί να είμαι στην ηλικία μου. Όλα αυτά, αυτές οι διαφορές λέγονται βιολογική ηλικία. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν για να προασπίσουμε την βιολογική μας ηλικία και τουλάχιστον να συμβαδίζουμε το χρονολογική, έτσι ώστε να έχουμε καλύτερη ποιότητα ζωής. Παλιότερα οι παππούδες μας, οι προπαππούδες μας και ίσως οι πατεράδες μας σε κάποιους από εμάς, τρέφονταν μάλλον με πολύ σωστή τροφή. Τα ζώα δεν σταυλίζονταν, δεν χρησιμοποιούσαμε πολλά χημικά ή καθόλου χημικά
στα αγροτικά μας προϊόντα, οπότε το φαγητό τους ήταν γεμάτο βιταμίνες, μεταλλικά στοιχεία και φυτοθρεπτικά συστατικά. Σήμερα γίνεται το αντίθετο, όπως όλοι σας ξέρουμε, οι περισσότεροι από εμάς προτιμούμε το junk food ή το γρήγορο φαγητό ή την εύκολη λύση που έχει μικρότερη θρεπτική πυκνότητα, υψηλή σε ζάχαρα και πολλές κοινές θερμίδες, με επακόλουθα αρκετά προβλήματα. Γιατί αυτό και πώς αυτό? Μια επιστημονική ομάδα στην Νορβηγία ουσιαστικά αποκάλυψε ή ανακάλυψε, μάλλον δεν αποκάλυψε, ότι σημαντικό ρόλο παίζει η αναλογία ω6 και ω3 λιπαρών, τα οποία είναι συστατικά της κυταρικής μας μεμβράνης. Δεν θέλω να σας κουράσουμε επιστημονικά κομμάτια πολύ, αλλά χρειάζεται να έχουμε μια δομή σκέψης για να οδηγηθούμε σε κάποιο συμπέρασμα. Έτσι λοιπόν, ενώ παλιότερα η αναλογία ω6, ω3 ήταν 1:1 και είχαν οι άνθρωποι αυτοί πλήρη υγεία, η επιστήμη, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας μας είπε ότι 3:1 είναι μια χαρά, είσαι ακόμα υγιής, όμως με την πάροδο των ετών και την εξέλιξη της τεχνολογίας και της γνώσης παρόλα αυτά, παράξενο πώς, φτάσαμε να έχουμε 25:1 αναλογία ω6 προς ω3. Το αποτέλεσμα ήταν δύσκολο για το σώμα μας. Σε διάφορα κομμάτια του σώματός μας, μειωμένη κεφαλική λειτουργία, μειωμένη ποιότητα μαλλιών. Γενικά τα συστήματά μας δεν λειτουργούσαν σωστά. Γιατί? Και δεν λειτουργούν σωστά. Γιατί ω6, ω3 είπαμε ότι είναι συστατικά της κυταρικής μεμβράνης. Πολλά κύτταρα μαζί φτιάχνουν έναν ιστό. Πολλοί ιστοί μαζί φτιάχνουν ένα όργανο. Άρα, εφόσον η αναλογία δεν είναι σωστή, αυτή, έχουμε πρόβλημα στην υγεία μας. Αυτή λοιπόν η δυσλειτουργία, η δυσαναλογία οδηγεί σε χρόνια φλεγμονή. Η χρόνια φλεγμονή είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο ότι οδηγεί σε διάφορες καταστάσεις που ίσως δεν τις έχουμε συνδέσει. Αυτοάνοσα, νόσος του Κρόν, κολίτιδα, καρδιοαναπνευστικά, μεταβολικό σύνδρομο, τα προβλήματα σε κόκαλα και αρθρώσεις, αναπνευστικές νόσους, νευρολογικές, άνοια, έτσι, και φυσικά τον καρκίνο. Έτσι λοιπόν επηρεάζονται τα κύτταρά μας με αποτέλεσμα να έχουμε, ενώ η κυταρική μας μεμβράνη όταν υπάρχει αυτή η δυσαναλογία είναι σκληρή και δεν επιτρέπει τη σωστή διαπερατότητα, δεν έχει τη σωστή διαπερατότητα και δεν επιτρέπει τη σωστή επικοινωνία με τον ένδο και έξω κυτάριο χώρο, άρα τα μηνύματα που πρέπει να πάρει το κύτταρο δεν παίρνει και επιπλέον δεν αποβάλλει τα συστατικά που δεν χρειάζονται. Με αποτέλεσμα να δημιουργούνται κύτταρα και καταστάσεις στο σώμα που απορροφούν ενέργεια ενώ δεν είναι χρήσιμα για το σώμα. Το κύτταρο πώς θα έπρεπε να είναι? Να έχει μια μαλακή εύκαπτη μεμβράνη που επιτρέπει την ένδο και εξωκυτάρια κυκλοφορία τόσο στα σωστά συστατικά όσο και στα απόβλητα πρέπει να βγάλει το κύτταρο. Οπότε δυστυχώς ή ευτυχώς, μάλλον δυστυχώς, στους περισσότερους από εμάς και έχει βρεθεί στο 97% του παγκόσμιου πληθυσμού, δεν είναι φυσιολογική λειτουργία του κυτάρου μας. Έτσι λοιπόν, ενώ φαινόμαστε υγιείς και θα έπρεπε να έχουμε αναλογία 3:1, αν κάνουμε ένα τεστ. Υπάρχει λοιπόν ένα ειδικό τεστ που βρήκαν αυτοί οι Σκανδιναβοί επιστήμονες, που ανακαλύπτει αυτό που βρίσκεται κάτω από το παγόβουνο, την κορυφή του παγόβουνου, στη θάλασσα, τα προβλήματα που υποβόσκουν και ξαφνικά αναφύονται και λέμε πάθαμε αυτό, πάθαμε εκείνο, πώς έτσι ενώ πήγαινα καλά. Επομένως λοιπόν η ανισορροπία μεταξύ ω6 και ω3, τα χαμηλά επίπεδα ω3 και οι ανεπαρκείς φαινόλες στη διατροφή μας δημιουργούν πλήστα όσα προβλήματα. Είμαστε στη ζώνη του κινδύνου. Μπορούμε να τα ανακαλύψουμε, υπάρχει τρόπος. Επιστρέφουμε λοιπόν στον πατέρα και της ιατρικής, αλλά και θα μου επιτρέψετε κάποιες φιλοσοφίες στο κομμάτι της υγείας. Στη φιλοσοφία της υγείας νομίζω είναι και εκεί ο πατέρας μας. Στον Ιπποκράτη που είπε φάρμακό μας είναι η τροφή μας και η τροφή μας ας γίνει το φάρμακό μας. Προφανώς η τροφή μας δεν μπορεί να είναι το φάρμακό μας γιατί έχει ελλειπή συστατικά, δεν μπορεί να μας καλύψει. Οπότε μπορούμε να προλάβουμε αυτά που έρχονται να μας βρούνε ή να τα καθυστερήσουμε να έρθουν να μας βρούνε. Πρόληψη λοιπόν. Ένα πρόβλημα που έχουμε οι Έλληνες γενικά είναι η πρόληψη. Είναι η καλύτερη θεραπεία, όπως είπε ο Ιπποκράτης, οπότε για να δούμε. Ποιος ήρθε να λύσει αυτό το πρόβλημα? Η σκανδιναβική εταιρεία λέγεται Ζινζίνο.
και πραγματικά με δική της πρωτοβουλία του επιστημονικού της προσωπικού παρήγγειλε ένα τεστ αίματος το οποίο είναι παγκόσμια καινοτομία. Το συγκεκριμένο τεστ αίματος. Υπάρχουν πολλά διάφορα, αλλά αυτό καλύπτει όλο το κομμάτι, όλο το φάσμα της υγείας, ώστε να ανακαλύψουμε αν πάσχουμε από χρόνια φλεγμονή. Πού έγινε αυτή, αν θέλετε, η παρασκευή του τεστ? Από το εργαστήριο Vitas Analytical Services, ένα παγκόσμιο ανεξάρτητο εργαστήριο, όπου συνεργάζεται με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Με τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή βλέπε αναβολικά και τομέας αναβολικών. Θυμηθείτε το γιατί υπάρχει λόγος. Τα διάσημα πανεπιστήμια και όλους αποδεκτά, Harvard, Cambridge, διάσημα νοσοκομεία και μεγάλα νοσοκομεία στην Ευρώπη και στην Αμερική. Είναι λοιπόν, ήταν λοιπόν και είναι η εγγύηση τόσο στην καινοτομία του τεστ, ότι το βρήκαν οι άνθρωποι, αυτό που τους ζητήσαν οι Σκανδιναβοί επιστήμονες, όσο και στην μέτρηση των αποτελεσμάτων. Έτσι λοιπόν έχουν διενεργηθεί, εγώ θα έλεγα, περίπου 1,5 εκατομμύριο τεστ πλέον σε όλο τον κόσμο. Όπως σας ανέφερα και πριν, είναι 97% του πληθυσμού σε ανισορροπία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το τεστ, γιατί μπορεί να μας δώσει το μήνυμα, όπως είναι τα λαμπάκια του αυτοκινήτου, αν θέλετε, που μας ενημερώνουν ότι υπάρχει βλάβη, να μας δώσει χωρίς ακόμα να έχει εκδηλωθεί βλάβη, ώστε να μπορούμε να την προλάβουμε. Το 98% βλέπετε σε διάφορες περιοχές. Στην Ευρώπη είναι περίπου το 95% σε ανισορροπία. Θυμίζω ωμέγα 6 με ωμέγα 3 λιπαρά που βρίσκονται στην κυταρική μας μεμβράνη. Παρόλο που ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού παίρνει ωμέγα 3, το 20% είχε μια μέσα αναλογή 7 προς 1. Ήταν στην πορεία του προς το κομμάτι της πλήρους υγείας, αλλά ακόμα σε ανισορροπία. Το 75% δεν λαμβάνει συμπλήρωμα διατροφής και έχει μια μέσα αναλογία 15 προς 1. Νομίζω ότι συμφωνούμε ότι υπάρχει πρόβλημα σε παγκόσμιο επίπεδο. Οπότε, από εδώ και πέρα να δούμε ποια είναι η λύση. Ας θυμηθούμε τι μετράει το τεστ, την αναλογία ω6 προς ω3, το πόσο ισχυρό είναι το ανοσοποιητικό μας, το δείκτη της νοητικής λειτουργίας, πράγμα που με παρεξένεψε, γιατί λέω νοητική λειτουργία, μετά ανακάλυψα ότι ο εγκέφαλός μας αποτελείται από λίπος, το 60 με 70% του οποίου αποτελείται από το λίπος αυτό από ω3. Άρα δίνει και το κομμάτι της νοητικής λειτουργίας. Το δείκτη της ρευστότητας της χυταρικής μεμβράνης, είπαμε τη σημαντικότητα ώστε να έχουμε σωστή ένδο και έξω κυτάρια κυκλοφορία των θρεπτικών συστατικών και των αποβλήτων. Και φυσικά το δείκτη του αρχιδονικού οξέως, που είναι μέχρι ένα σημείο ένα καλό ω6, γιατί πηγαίνει να προλάβει τις οξείες φλεγμονές, τους τραυματισμούς που έχουν και να θεραπεύσει εκεί. Στην Ελλάδα έχουν διενεργηθεί περίπου 4.500 τεστ. Το πρώτο τεστ έδειξε 29 προς 1, 29,8 προς 1. Μετά από 4 μήνες από τη λύση που θα δείτε μετά, που λάβανε οι ασθενείς, ο μέσος όρος ήταν 3,7 προς 1. Σχεδόν αγγίζουμε την πλήρη υγεία. Πράγμα πάρα πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχει λύση. Αυτή είναι η Επιστημονική Επιτροπή, επικεφαλής της οποίας είναι ο Dr. Paul Clayton. Συγκαταλέγεται στους 100 top γιατρούς στον κόσμο και είναι πρωτοπόρος στη μελέτη των φαρμακολογικών ιδιότητων των τροφίμων και των συστατικών των βοτάνων και του τρόπου με τον οποίο επηρεάζουν την υγεία και τη σωματική απόδοση των ανθρώπων. Αυτός λοιπόν είναι επικεφαλής της παγκόσμιας καινοτομίας, που η πρώτη καινοτομία ήταν το τεστ ξηρής κυλίδας αίματος που αναφέραμε πριν, η δεύτερη είναι αυτή που βλέπετε τώρα. Είναι ένα μοναδικό συνεργικό μείγμα από ηχθυέλαιο που προστατεύεται από τις πολυφενόλες του έξτρα παρθένου ελαιολάδου πρώιμης συγκομιδής. Είναι 60% ηχθυέλαιο, 40% παρθένο ελαιόλαδο. Είναι αυτό που έχει φέρει την αλλαγή στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν εμπιστευτεί αυτό το προϊόν. Ο Ανεξάρτητος Οργανισμός ΣΥΝΤΕΦ, όπως βλέπετε, τον Αύγουστο του 2010, ουσιαστικά έκανε μια μελέτη πάνω στα ωμέγα 3 ηχθυέλαια, να δει πόσο διαρκεί στο σώμα το καθένα και τι δράση μπορεί να έχει. Όπως βλέπετε, ο μέσος όρος των ωμέγα 3 ηχθυέλαιων και τα λοιπά δείξε 15 ώρες στο σώμα. Επειδή το balance oil, το μοναδικό συνεργικό μείγμα που είδατε στην προηγούμενη διαφάνεια,
προστατεύεται από το ελαιόλαδο, από τις πολυφενόλες του ελαιολάδου, μπόρεσε να δράσει στο σώμα 35 ώρες. Πάρα πολύ σημαντικό το κομμάτι αυτό, ώστε να μπορέσει να γίνει η αποκατάσταση της χρόνιας φλεγμονής. Έτσι λοιπόν, από ανεξάρτητο οργανισμό, βλέπουμε ότι το balance oil διαρκεί περισσότερο στο σώμα μας, σε σχέση με τα υπόλοιπα ωμέγα 3 ή ηχθιέλαια. Από τι αποτελείται? Από πολυφενόλες, όπως σας ανέφερα, δεν οξυδώνεται, βιταμίνη ε που ενισχύει τη δράση των ωμέγα 3, βιταμίνη D3, πάρα πολύ σημαντική βιταμίνη για τον οργανισμό μας, και ίσως η μοναδική που μπορεί να συνθέσει σε τέτοια επίπεδα ο οργανισμός από χοληστερόλη και ήλιο, θα το ξαναδούμε μετά. Δεν οξυδώνονται αυτά τα ωμέγα 3 και η δοσολογία είναι ανάλογα με το βάρος 0,15 για τους ενήλικες επί τα κιλά, για τα παιδιά μας 0,20 επί τα κιλά. Βλέπετε λοιπόν για τις πιστοποιήσεις που θα δούμε και παρακάτω, υπάρχουν όλες οι πιστοποιήσεις που θα έπρεπε να έχει μια σοβαρή εταιρεία και η κίτρινη μουσταρδή μαύρη που λέει Informed Sport είναι αυτή η πιστοποίηση όπου δεν κινδυνεύει κάποιος αθλητής που παίρνει τα προϊόντα της Ζινζίνο να κινδυνεύσει από αναβολικά, δηλαδή δεν συνδράμουν στο κομμάτι των αναβολικών. Για τους ανθρώπους που έχουν σοβαρά προβλήματα όπως νεφρά, καρκίνο, υπάρχει μια πιο ενισχυμένη φόρμουλα, το Premium, Balance Oil Premium, και φυσικά κάποιος που δεν μπορεί να πιει τα ωμέγα 3 με το ελαιόλαδο μπορεί να τα λάβει σε κάψουλες, όπου και η μαλακή κάψουλα είναι μια ειδική καινοτομία από το δέρμα του ψαριού. Έτσι λοιπόν, υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πρόβλημα στη δυσπεψία, οπότε υπάρχει η υδατοδιαλυτή φόρμουλα Aqua X για τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα με το στομάχι τους, και φυσικά η Ζινζίνο δεν μπορούσε να παραλείψει την κοινότητα vegan που είναι τεράστια σε όλο τον κόσμο, όπου τα ωμέγα 3 δεν προέρχονται από ζώα, αλλά από άλγη, και υπάρχει όλη η σύνθεση EPA, DHA, SDA. Έτσι λοιπόν, να θυμίσω ότι το Balance Oil αποτελείται από ωμέγα 3 που τα βγάζουν από μικρά ψαράκια, όπως σαρδέλα, σκουμπρί κλπ. Όχι από μεγάλα ψάρια, οπότε αποφεύγουμε τα βαρέα μέταλλα που μπορεί να είναι από σολομό και ούτω καθεξής. Εδώ βλέπετε τις πιστοποιήσεις. Οι πιστοποιήσεις, όπως σας ανέλησα πριν για το κομμάτι των αναβολικών, υπάρχουν πιστοποιήσεις ότι ψαρεύονται τα ψαράκια τα μικρά από το σωστού υδροβιότοπους, με το σωστό τρόπο βγάζουν τα ωμέγα 3. Τα προϊόντα είναι χωρίς σόγια, χωρίς ζάχαρη, φιλικά για τη γετογονική διατροφή, χωρίς γενετικούς τροποποιητικούς οργανισμούς, χωρίς γλουτένι. Πραγματικά η Ζινζίνο έχει κάνει τα πάντα για να έχουμε ένα πάρα πολύ σωστό προϊόν στη διάθεσή μας. Κάθε πότε παίρνουμε ωμέγα 3? Από 6 μηνών μέχρι βαθέως γύρατος. Για κάθε ηλικία η δράση είναι διαφορετική. Σίγουρα είναι σταθερή όσον αφορά τον εγκέφαλο. Κρατήστε το για το κομμάτι των παιδιών μας, έτσι, και για την συγκέντρωσή τους. Φυσικά στον σωπηδικό, στην καρδιά, στις αρθρώσεις. Νομίζω περισσότεροι από εσάς ξέρετε τα ωφέλη των ωμέγα 3. Ως τρόφιμο, γιατί όλα τα συμπληρώματα διατροφής θεωρούνται τρόφιμο, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τροφίμων μας έδωσε αυτούς τους 18 ισχυρισμούς υγείας για τα ωμέγα 3. Ξέρετε λοιπόν κάποιον που πάσχει από υπέρταση? Μπορεί με το ωμέγα 3 να έρθει σε φυσιολογική αρτηριακή πίεση. Κάποιον που δεν είναι φυσιολογικά τα επίπεδα σβεστίου στο αίμα. Κάποιον που έχει υψηλή χοληστερόλη. Για τα βρέφη μας, ανάπτυξη της ώρας των βρεφών, ηλικία έως 12 μηνών. Φυσιολογικά επίπεδα στα τριγλυκερίδια, κάποιον με αυξημένα τριγλυκερίδια, νομίζω όλοι ξέρουμε κάποιους που μπορούμε να βοηθήσουμε. Έτσι λοιπόν, τα ωμέγα 3 είναι η δεύτερη καινοτομία, όπως είπαμε, αλλά η Ζινζίνο δεν έμεινε σε αυτό το κομμάτι. Δεν θα μπορούσε να αφήσει απ' έξω τον δεύτερο εγκέφαλο, που είναι το έντερο. Έτσι θα έπρεπε να προστατεύσει, να ρυθμίσει το κομμάτι του εντέρου. Αυτό πώς γίνεται? Με ένα διατροφικό σύμπλεγμα φυτικών ινών για την υγεία του εντέρου, όπου υπάρχουν 8 φυσικές διατροφικές ίνες για την ανάπτυξη των υγιών βακτηρίων. Θα παρομοίαζε κάποιος το έντερο και την κινητικότητά του με την αλυσίδα συναρμολόγησης των αυτοκινήτων Ford,
πάλι ποτέ, όπου ο κάθε εργάτης έκανε τη σωστή δουλειά και με συγκεκριμένο αντικείμενο. Οπότε τα όξινα βακτήρια που είναι κοντά στο στομάχι και τα λικαλικά που είναι κοντά στο κόλον έχουν διαφορετική λειτουργία. Εμείς με τις παραβιάσεις που κάνουμε και με την κακή διατροφή και κακή τροφή, αυτό απορριθμίζεται. Έτσι λοιπόν το ζινοπαϊότικο έρχεται να φτιάξει την κινητικότητα του εντέρου που είναι πάρα πολύ σημαντική ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά και να ρυθμίσει αυτά που έχει να ρυθμίσει. Θυμίζω ότι το 80% των TAF4 δεν παράγεται στο θυρεοειδή, παράγεται στο έντερο. Όπως το 80% της σερωτονίνης που είναι υπεύθυνη για την διάθεσή μας αλλά και πολύ σημαντικός νευροδιαβιβαστής για τον εγκέφαλο, δεν παράγεται στο εγκέφαλο, παράγεται στο έντερο. Και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Οπότε το έντερό μας είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι να είναι σε σωστή ρυθμισμένη λειτουργία. Αυτό επιτυγχάνεται με το Snowbiotic και μάλιστα με το άμυλο ρυθμίζεται, με το άμυλο που έχει ρυθμίζεται το η χοληστερόλη, η β' γλυκάνη συμβάνω στην διατήρηση των επιπέδων χοληστερόλη στο αίμα και το άμυλο, συγγνώμη, ρυθμίζει το ζάχαρο μετά το φαγητό να είναι στην σωστή ποσότητα στο αίμα. Δεν θα μπορούσε να παραλείψει το κομμάτι του νοσοποιητικού και της ενέργειας. Ειδικά όσοι ζούμε σε μεγάλες πόλεις, πραγματικά χρειαζόμαστε να έχουμε ενέργεια και ισχυρό νοσοποιητικό. Όπως βλέπετε και έχετε μάθει τώρα ή έχετε συγγενείς, το κομμάτι του COVID πάλι είναι σε έξαρση. Και είναι σε έξαρση σε ανθρώπους που έχουν χαμηλό νοσοποιητικό. Επομένως, η Ζιζίνο ήρθε να φτιάξει ένα συμπλήρωμα από 23 βιταμίνες, ιχνοστοιχεία, φυτοθρεπτικά συστατικά. Περιέχει πάντα φυσικές γλυκάνες 1,3 και 1,6, οπότε μπορεί να βοηθήσει στο κομμάτι της περισσότερης ενέργειας, της λειτουργίας των οστών και των αρθρώσεων και φυσικά στο νοσοποιητικό σύστημα. Εδώ βλέπετε αριστερά βλέπετε τη σύνθεση των Extend, της πολυβιταμίνης της Ζινζίνο. Διατροφολόγος μου είπε, που είναι η δουλειά τους, τέτοιο σκεύασμα δεν υπάρχει στην αγορά. Και μάλιστα με τέτοιο τρόπο παρασκευασμένο όπου να μεθυλοποιείται. Η μεθυλοποίηση είναι σημαντική, μεθυλίωση θα έλεγα, είναι σημαντική στον ανθρώπινο οργανισμό. Γίνεται ό,τι εισάγουμε από το στόμα δεν χρησιμοποιείται όπως το εισάγουμε. Γίνεται μεθυλοποίηση, μεθυλίωση. Η μεθυλίωση είναι η ρίζα άνθρακας υδρογόνου 3 για τους ανθρώπους που ξέρουν 5 πράγματα. Το θέμα είναι λοιπόν ότι πραγματικά τα προϊόντα της Ζινζίνο είναι παρασκευασμένα έτσι ώστε να αναγνωρίζονται από το ανθρώπινο σώμα και να χρησιμοποιούνται εκεί που πρέπει. Θυμίζω ότι το σώμα το ανθρώπινο έχει σοφία ώστε να μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία που λαμβάνει έτσι και όπως πρέπει, αρκεί να το επιτρέψουμε. Τα τρία αυτά προϊόντα λοιπόν συνιστούν το πρωτόκολλο υγείας. Το Balance Oil μας οδηγεί σε ισορροπία, ρυθμίζει τη χρόνια φλεγμονή, την αποκαθιστά, οπότε μπορούμε να έχουμε υγεία, αποκατάσταση του εντέρου με το Xenobiotic και φυσικά υποστήριξη του ανοσοποιητικού μας και των επιπέδων ενέργειας με το Extend. Μόνο αυτά, εφόσον ξέρετε κάποιον ο οποίος δεν κοιμάται σωστά και εννοώ ολοκληρωμένο συνεχόμενο ύπνο, υπάρχει λύση. Ή κάποιον που έχει στρες, όχι ναι. Μάλιστα. Το Viva λοιπόν έρχεται να μας δώσει και αυτή τη λύση, όπου είναι ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής, φυσικό συμπλήρωμα διατροφής. Είναι συμπυκνωμένη φύση στη διάθεσή μας, σε όλα τα προϊόντα της Ζινζίνο, όπου χρησιμοποιεί σαφράν, αυτό που ξέρουμε και από την Κοζάνη, από την πατρίδα μας, μαγνήσιο, βιταμίνη C, ιόδιο και 5 βιταμίνες, σύμπλεγμα βιταμινών Β, όπου βοηθά και στη διάθεση, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τη μέρα μας με ηρεμία, όσο στρες και να μας προκαλεί και να μπορούμε να κοιμηθούμε με ηρεμία το βράδυ. Για ποιο λόγο να κοιμηθούμε με ηρεμία? Γιατί το παρασυμπαθητικό που ενεργοποιείται, ο οργανισμός κάνει ένα κλικ στο παρασυμπαθητικό το βράδυ. Αν δεν έχουμε συνεχόμενο ύπνο, δεν προλαβαίνει παρασυμπαθητικό ο γιατρός του σώματος, έτσι. Δεν προλαβαίνει να κάνει την αποκατάσταση και τις επισκευές στο σώμα μας. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικός ο βραδινός ύπνος να είναι συνεχόμενος και σωστός. Έτσι λοιπόν, τα τρία προϊόντα, Balance Oil αποκατάσταση της χρόνιας φλεγμονής, ερχόμαστε σε ισορροπία, ρυθμίζουμε τα ωμέγα 6 και ωμέγα 3 στα κύτταρά μας. Άρα επεμβαίνουμε με φυσικό τρόπο σε κυτταρικό επίπεδο.
ρύθμιση του εντέρου μας, ο δεύτερος εγκέφαλος με το Synbiotic, υποστήριξη των επιπέδων ενέργειας και του νοσοποιητικού μας με το Extend Plus και φυσικά καλή διάθεση το πρωί, γλυκός ύπνος το βράδυ με το Viva. Αυτό είναι το Health Protocol Premium. Αφού κάνουμε το τεστ, γιατί ποια είναι η διαδικασία πριν περάσουμε στη βιταμίνη D. Κάνουμε το τεστ που είναι τεστ αυτό που κάνουν και οι διαβητικοί, δύο ξηρές κλίδες αίματος, στέλνουμε στην Ορβηγία, μας στέλνουν ανώνυμα τα αποτελέσματα, διαβάζουμε τα αποτελέσματα, αν είμαστε πάνω από 3 προς 1 χρειάζεται να λάβουμε το πρωτόκολλο υγείας. Αν είμαστε πάνω από 3 προς 1, ωμέγα 6 προς ωμέγα 3, χρειάζεται να πάρουμε το πρωτόκολλο υγείας. Αφού το λάβουμε για 4 μήνες, τον πέμπτο μήνα κάνουμε το δεύτερο τεστ. Γι' αυτό, όπως είπε και ο Βασίλης, αποκατάσταση 120 μέρες. Μια πρώτη αποκατάσταση δεν αποκλείω να γίνει να πάμε 3 προς 1 στους 5 μήνες, αλλά τον πέμπτο μήνα θα μας δείξει την πρόοδο. Γιατί να λαμβάνετε προϊόντα που έχετε εμπιστευτεί, αν δεν έχουν αποτέλεσμα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Οπότε, πρώτο μήνα το τεστ μας, σωστά δομημένη εργασία, βλέπουμε αν πάσχουμε από χρόνια φλεγμονή, τα προϊόντα μας, είτε το απλό πρωτόκολλο είτε το premium, αν έχουμε προβλήματα και με τον ύπνο. Το πέμπτο μήνα ξανακάνουμε το δεύτερο τεστ και βλέπουμε την πρόοδό μας. Εφόσον έχει έρθει είτε μερική είτε πλήρης αποκατάσταση υγείας το πέμπτο μήνα, μια χαρά. Διονύση, να συνεχίσω να τα παίρνω μετά. Και η απάντηση είναι, εκλείπει ο λόγος που οδηγούμαστε σε ανισορροπία, που οδηγούμαστε σε χρόνια φλεγμονή. Δηλαδή η τροφή μας θα γίνει καλύτερη προϊόντος του χρόνου ή θα είναι βιομηχανοποιημένη. Ακόμα και αν τρεφόμαστε όπως έχω εγώ τη δυνατότητα από πηγές πρωτογενείς, δηλαδή έχω το κτηνοτρόφο μου, έχω τη φάρμα που εμπιστεύομαι, έχω τα χόρταμα από την κυρία δίπλα, είναι τόσο ποιοτικά λόγω εδάφους, λόγω στοιχείων, λόγω αέρα. Έχουμε όλοι πολύ σωστές διατροφικές συνήθειες. Επομένως, εκλείπει ο λόγος που οδηγηθήκαμε σε ανισορροπία αρχικά. Νομίζω ότι την απάντηση μπορείτε να τη δώσετε μόνοι σας, γιατί και σε ένα mail που έστειλα στη Ζινζίνο, πότε πρέπει να διακόψω τα προϊόντα. Μου ανέφεραν ότι, κύριε Φιλόπουλε, αν έπρεπε να διακοπούν τα προϊόντα, φυσικός, φυτικός τρόπος παρασκευής, θα αναγραφόταν στο κουτί. Σταματάει κανείς να τρώει ψάρι, ελαιόλαδο, σημαντικά και ζωτικά για την υγεία μας υλικά που βρίσκει έξω. Είναι τέτοια η ποιότητα των προϊόντων της Ζινζίνο. Γιατί Ζινοσάιν λοιπόν. Η D3 είναι η μοναδική βιταμίνη που φτιάχνει σε τόσα σημαντικά ποσά ο οργανισμός μας από χοληστερόλη και ήλιο που σας είπα πριν. Ακόμα και στην Ελλάδα το 50% του πληθυσμού πάσχει από ανεπάρκεια D3. Να θυμίσω ότι η D3 είναι πολύ σημαντική και για την ενέργεια. Οπότε αν νιώθετε κουρασμένοι, κοιτάξτε λίγο την D3. Έτσι λοιπόν το ζινοσάιν περιέχει φυτικό και αυτό. Φυσικά μπορούμε να το παίρνουμε. D3 από λιχίνες του βουνού και μαγνήσιο από 4 επίσης φυσικές πηγές. Έτσι λοιπόν υποστηρίζουμε το νοσοποιητικό μας, μειώνουμε την κούραση και την κόπωση και υποστηρίζουμε τη λειτουργία των μειών των οστών και των δοντιών. Multify, γιατί Multify. Θα θυμίσω τα παιδιά μας, δεν ξέρω, εγώ έχω ένα γιο 16 ετών, δεν έχει τις καλύτερες επιλογές στο κομμάτι της διατροφής, δεν ξέρω αν σας θυμίζει κάτι όσοι έχετε παιδιά και εγγόνια. Οπότε βρέθηκε ανάγκη, γιατί και οι επιστήμονες της Ζινζίνο είναι γονείς, να παρασκευάσουν ένα προϊόν το οποίο θα ωφελήσει τα παιδιά μας. Φυσικό προϊόν. Έτσι. Είναι ένα σύμπλεγμα από 13 αν θυμάμαι καλά, συστατικά μέταλλα και ιχνοστοιχεία, βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία. Και η καθημερινή σύσταση είναι για τη δοσολογία. Παιδιά 4 έως 11 ετών, 1 με 2 ταμπλέτες την ημέρα, αναλόγως τις ανάγκες τους. Έφηβοι 12 έως 18, 1 με 3 ταμπλέτες την ημέρα. Και επιτρέπουν και σε εμάς, αν θέλουμε, να παίρνουμε 1 με 4 ταμπλέτες την ημέρα. Πάρα πολύ σημαντικό προϊόν για τα παιδιά μας. Εδώ βλέπετε την γκάμα των προϊόντων της Ζινζίνο. Εγώ θέλω να σταθώ στην τρίτη σειρά και δεξιά που γράφει Ζινοτζίν. Ένα πάρα πολύ σημαντικό προϊόν για την εσωτερική αντιγύρανση και την κινητοποίηση του οργανισμού, έτσι ώστε να πετύχουμε, αν θέλετε, πέρα από το εξωτερικό κομμάτι, πολύ φροντίζουμε και με καλλυντικά το σώμα μας, άσκηση κτλ. Αλλά από μέσα τι γίνεται.
Θα σας αναφέρω μόνο ένα προϊόν, ένα συστατικό του προϊόντος. Είναι φουκοειδάνες από καφέ άλγη. Οι φουκοειδάνες είναι ένα εκπληκτικό προϊόν που κινητοποιεί τα κυμόμενα βλαστοκύτταρα στο μυελό των οστών. Ελπίζω ότι θυμόσαστε ότι τα βλαστοκύτταρα σημαίνει αποκατάσταση και επισκευή των βλαβών στο σώμα μας. Το Ζινοτζίν, δεν ξέρω ακόμα, όσοι και είναι γνώστες των προϊόντων της Ζινζίνο, δεν ξέρω αν ξέρουν τι χρυσάφι είναι για τον οργανισμό μας. Νεότερα, στο άμεσο μέλλον, νομίζω τον Αύγουστο έχουμε μια παρουσίαση. Έτσι λοιπόν η Ζινζίνο έφερε αλλαγές και καινοτομίες στον χώρο της υγείας. Επεκτείνεται σαν παγκόσμιο φαινόμενο σιγά σιγά. Στη Γερμανία οι γιατροί την αξιοποιούν ώστε να επαναφέρουν με φυσικό τρόπο την υγεία των ασθενών τους. Έχει, πια είναι παγκοσμίως γνωστό ότι η χημική φαρμακολογία έχει πλαφωνάρει. Ναι, μεν δίνει λύση σε συμπτώματα. Δεν θα αναιρέσουμε το κομμάτι της χημικής φαρμακολογίας, αλλά μήπως πρέπει να πάμε στην αιτία. Και η αιτία είναι η μη σωστή λειτουργία των κυττάρων μας. Η Ζινζίνο, λοιπόν, με τα προϊόντα της επιτρέπει την φυσική παρέμβαση στα κύτταρά μας, έτσι ώστε να αποκαταστήσουμε την υγεία μας είτε σε 120 μέρες, είτε αν χρειαστεί και περαιτέρω.